Μίλα λοιπόν σήμερα, το πιο αγαπημένο φρούτο μας έρχεται από την Κεντρική Ασία. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς οπορώνες μηλιάς. Είναι ένα φιλοβόλο δέντρο και νομίζω ότι μας δίνει τους πιο θρεπτικούς καρπούς που θα μπορούσαμε να έχουμε. Είναι γνωστό πλέον από πάρα πολλές έρευνες για την τεράστια διατροφική αξία του μήλου. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει μόνο η διατροφική αξία, μας ενδιαφέρει και πόσο ωραίες πίτες μπορούμε να κάνουμε, ωραίες μηλόπιτες. Θα σας δείξουμε μια καταπληκτική και εύκολη συνταγή. Θα κάνουμε μια μπουγάτσα με μήλο που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Το μήλο ευδοκιμεί κυρίως σε κρύα εδάφη, σε κρύες κλιματικές συνθήκες. Δεν μπορεί να μας δώσει μεγάλη παραγωγή όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 25 βαθμούς. Hey. Λοιπόν, παιδιά, τέτοιο μπούγιο στην κουζίνα ποτέ. Τέτοιο μπούγιο πάντα υπάρχει στην κουζίνα. Και μουσική, και μουσική. Να πούμε λοιπόν ότι ο Δημήτρη μας θα μας φτιάξει μια λατρεμένη συνταγή, μια σωστή μπουγάτσα με μήλο και κρέμα. Έχει ρίξει μέσα και μια τσαχπινιά που ήταν η έκπληξη στον ουρανίσκο μας. Έτσι, το σιροπάκι και σοκολάτα, ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί ας δείξουμε. Παιδιά, ναι, παιδιά, έβρεχε πάρα πολύ όταν τραβήξαμε. Στο Μαρκόπουλο. Εκεί στο κτήμα, μέσα είναι. Στο κτήμα, πολύ ωραία. Σύση, και εσύ δεν έβαλε την ουράνιο τόξο χθες. Πού ήτανε. Λοιπόν, εδώ. Συγγνώμη, λίγο την προσοχή σας παρακαλώ. Αυτό. Θέλω να δείτε λίγο εδώ τι σημαίνει καλός οικοδεσπότης. Φτιάχνεις τη μιλόπιτά σου, έχεις μοχθήσει, έχεις προσπαθήσει, τα έχεις δώσει όλα. Και το σερβίρεις όλο αυτό εδώ λοιπόν με τόση αγάπη. Βάζοντας ποτηράκια με σοκολατούχο γάλα. Ή σεβόμαστε τον εαυτό μας, δεν το σεβόμαστε. Συγγνώμη, να πούμε κάτι που το κάνει κάθε φορά. Το έχουμε ξαναπεί. Ωστόσο, ψήνεται και μία πίτσα, θέλω να πω κάπου εδώ. Είμαι η μάνα του λόχου. Αλήθεια, δηλαδή. Ναι, επειδή για να μην φάμε μόνο το γλυκό, σου λέω να φτιάξουμε και το αλμυρό. Και ψήνεται μία πίτσα. Να ρωτήσω, το έδειξε ο σκηνοθέτη. Το είδατε έτσι. Το είδατε παρουσιαστών. Το είδατε. Πάρε και πιατάκια. Ωραίο τώρα. Θέλουμε να φάμε. Έτσι γίνεται. Δηλαδή, Μάρτα μου. Εγώ μπαίνω. Δημήτρη μου. Θα χειροπύρουνο. Για όνομα του Θεού. Να δούμε λίγο την κάρτα με τα υλικά. Πάμε να δούμε την κάρτα, ναι. Λοιπόν, για την κρέμα μπουγάτσα, λοιπόν, θα χρειαστούμε 1 λίτρο κρέμα. Α, πάμε πρώτα από το σιρόπι. 300 γραμμάρια ζάχαρη, 150 γραμμάρια κρασί λευκό, 100 γραμμάρια πιπέρι, μία κανέλα. 10 γραμμάρια πιπέρι, ναι, ωραίο, μπράβο ρε Ελένη. 2 κόκκους κάρδαμο. Και για την κρέμα μπουγάτσα θα χρειαστούμε 1 λίτρο γάλα, 250 γραμμάρια ζάχαρη, 180 γραμμάρια σιμιγδάλι, άμα θέλετε βέβαια την αλλάζεις, μπράβο, και μία βανίλια στίκ, 50 γραμμάρια βούτυρο για το άλυμα, ένα πακέτο φύλλο κρούστας και μήλα για τη συνταγή μας. Ωραία. Δημήτρη. Για λέγε. Αλήθεια. Άμα μιλήσει η Νάνση, ναι, αυτό σου λέω. Αλήθεια. Στη Θεσσαλονίκη τέτοια μπουγάτσα δεν κάνουν. Έλα, αποκλείεται. Άμα σου λέω θα μπει. Αλήθεια. Λοιπόν, Δημητράκη ευχαριστώ. Μου. Είναι τιμή μου να μου το λέει. Μα είναι πάμε. Αλήθεια. Πριν ξεκινήσει την Παρασκευή, να δει και ο κόσμο. Αντωνάκη μου, άκουσε με λίγο αγάπη μου, γιατί είσαι και νέο παιδί. Θέλω σε παρακαλώ πολύ να τραβήξει φωτογραφία τα υλικά τη μπουγάτσα. Για να τα βάλουμε στο Instagram, σε story, γιατί πολλοί κόσμος τα ψάχνουν μετά μέχρι να ανέβει ολόκληρη συνταγή στο Open. Εντάξει. Μπράβο, Αντωνάκη μου. Τσαμπουκαλεμένη. Ο Αντώνης είναι ένας άνθρωπος πίσω. Και... δεν πρέπει να τον δείξουμε. Ωραία. Λοιπόν, πολλοί κάνουν. Κάνε τα social media. Την κρέμα λοιπόν της μπουγάτσας. Κάποιοι την κάνουμε πατισερή, κάποιοι την κάνουμε σιμιγδαλόκρεμα. Αυτή που είναι μέσα του γαλακτομπούρεκου. Εγώ την κάνω με αυτήν τη σιμιγδαλόκρεμα τέλος πάντων, γιατί είναι πιο γρήγορη. Όχι ότι δεν μπορείτε να το κάνετε. Δημήτρη, αλήθεια. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Άμα μου το λέει, Νάνση, αλήθεια. Λέω είναι κριτήριο για μένα. Η Λένια δεν θα φάει. Η Λένια έχει μήλο μέσα, που το μήλο αυτό έκανε παρέα με ζώα και... Σταμάτα, μωρέ. Θα φάω. Λοιπόν... παιδί μου, μην τους ακούς. Κάνε την μαγειρική, γιατί έχεις 10 λεπτά. Πάμε. Βάζω το γάλα. Αυτό που θέλω... ανακατεύει η Λένια, μπράβο. Αυτό που θέλουμε και όταν φτιάχνουμε την κρέμα να προσέχουμε είναι να μην πιάσει το γάλα κάτω, γιατί βγάζει αυτό το περίεργο κάψιμο στην κρέμα μας. Okay. Γενικά σε παρασκευές ζαχαροπλαστικής που έχουν γάλα ή κρέμα, ανακατεύουμε συνέχεια. Ωραία.
Αυτή είναι η δουλειά σου. Θα συμπληρώσω μετά. Ευχαριστώ. Okay. Ωραία. Άρα, όλη τη ζάχαρη μέσα. Βάζω και το σιμιγδάλι. Oh. Και θα βάλω μέσα και τη μία μου βανίλια. Τη βανίλια, ξέρετε, δεν χρειάζεται να σα πω. Να δείξουμε λίγο, Δημήτρη μου, περίμενε και εσύ να το δείξουμε λίγο στην κάμερα πώς ανοίγει η βανίλια. Ωραία, την έκοψα στη μέση. Το με έχουμε. Το πίσω μέρος του μαχαιριού θα την πατήσω. Δεν το βλέπουμε. Φαίνεται, ωραία, με το πίσω μέρος του μαχαιριού, όχι με την μύτη. Θες να πάρεις το σοκολατικό σου και θα βάλω μέσα και τη βανίλια. Μπράβο, αγάπη μου. Και το μπιν. Το ποιο? Το μπιν. Okay. Και αυτή η κρέμα λοιπόν θα μας φίξει. Τι θα κάνουμε όταν μας φίξει? Θα την βάλουμε σε ένα ταψάκι με μια μεμβράνη με επαφή για να πιάσει πέτσα και θα κρυώσει. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε ζεστή κρέμα μέσα σε φύλλο και να το τυλίξουμε. Νοτίζει και δεν ψήνεται. Και τώρα το μυστικό για αυτή την μπουγάτσα είναι αυτό το σιρόπι. Είναι αυτό που μου είπες, πω πω τι είναι που μυρίζει έτσι μέσα κτλ. Όπως είδες, βάζω κρασί αντί για νερό. Oh, γιατί? Γιατί δίνει μια τρελή επίγευση μέσα. Δηλαδή, δοκίμασε λίγο αυτό το σιροπάκι και πες μου. Αφήνει περίεργες νότες χριστουγεννιάτικες μέσα. Αυτό σου έλεγα. Είναι το σιρόπι που έχεις βάλει μέσα τα μήλα. Μπράβο. Και σε αυτό το σιρόπι, στα υλικά που σας έχω δώσει, στα 300 γραμμάρια ζάχαρη, κρασί, κάρδαμο. Όχι. Με αυτό σου λέω. Αγάπη μου, αυτό μυρίζει καραμέλα. Την καραμέλα την. Πες την καραμέλα. Τη γάλακτος. Ωραία. Αυτό του δίνεις μια βράση στη συνταγή λοιπόν που σου είπα. Και μέσα θα βάλεις τα μήλα. Τα μήλα τι έχω κάνει. Τα μήλα τα έχω καθαρίσει και για να μην μου οξυδωθούν τα βάζω μέσα σε νερό. Καλό. Πολύ. Έλα, πιο γρήγορα, μου φαίνεται ότι πιάνει, δεν κάνεις. Τι εννοεί. Λοιπόν, τα μήλα, για να μην σου μαυρίσουν, νεράκι και μέσα στίβω ένα λεμόνι. Οκ. Okay. Και μετά αυτά σου διατηρούνται έτσι χωρίς να μαυρίζουν. Όπως είναι, θα τα πάρουμε, θα τα στραγγίξουμε και λίγο νερό έχει να έχει, δεν με πειράζει. Πολύ και θα τα μαγειρέψουμε μέσα στο σιρόπι του κρασιού, εφόσον βράζει, για περίπου 10 λεπτά. Σαν να τα κάνεις δηλαδή κομπόστα. Μπράβο. Πώς θα το Όχι. Δεν έχει σημασία. Μπορώ να το λέω μία ώρα αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Αυτός είναι ο τρόπος. Οπότε, ναι. Αφού τα πάρεις και τα μαγειρέψεις. Θέλει να έχεις το νου σου, γιατί εσύ είσαι καλό παιδί, ναι, είσαι αληθινός άνθρωπος. Δυστυχώς πρέπει κάπως τα βήματά μας να τα δείχνεις και στο φακό. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, το πήρε αυτό εδώ, ξαναπήγαινε το κάνουμε άλλη μία. Πάμε πάλι. Πάω. Ακολουθεί με το κατσαρολάκι. Οπότε, αφού έχουμε βάλει και έχουμε βράσει μέσα τα μήλα, τι θα κάνουμε. Θα τα σουρώσουμε. Ναι. Και. Να το βγάλω. Στην ουσία σουρώνουμε το σιρόπι. Το σιρόπι δεν το πετάτε, γιατί άμα θέλετε να ξανακάνετε μπουγάτσα, όχι, άστο μέσα. Και έχουμε αυτά τα μηλαράκια. Όπως είναι. Τα σιροπιαστά. Τα σιροπιαστά τα μήλα. Θα τα κόψουμε λίγο ελαφριά και θα τα βάλουμε μέσα στη σιμιγδαλόκρεμα. Τι, Αυτή τη σιμιγδαλόκρεμα που φτιάχνεις. Αυτή η σιμιγδαλόκρεμα που ανακατεύει με αγάπη η Ελένια μας, άρα θα είναι και πεντανόστιμη. Γιατί το ξέρεις αυτό, Ελένια, ό,τι γίνεται με αγάπη είναι νόστιμη. Να τις μιλ... Είναι σαν το γαλακτομπούρεκο την κρέμα. Είναι ακριβώς η κρέμα του γαλακτομπούρεκου. Αυτό σου είπα πριν στην αρχή, αλλά πήγαινες πέρα εδώ, δεν μ' άκουσες. Συγγνώμη. Είναι ότι μπορείς να την κάνεις ή με πατισερί, που κάνουμε την corn flour, κρέμα, αυγά κτλ. Ή να το κάνεις. Ή να το κάνεις με τη σιμιγδαλόκρεμα. Έχει αρχίσει και πίζει σιγά σιγά. Ωραία, βγάλει το λίγο από τη φωτιά. Μόλις δούμε ότι αρχίζει και δένει, το βγάζουμε λίγο από τη φωτιά. Αυτό εδώ, συγγνώμη, αυτό τι είναι, μηλό. Είναι τα μήλα μέσα. Α, αυτό είναι βούτυρο. Αυτό είναι που λέμε κρέμα μήλου. Θέλει κοντρή να κρυφτεί και χαρά δεν την αφήνει. Βούτυρο λόγο. Και το κρατάμε τώρα εκτός φωτιάς αυτό. Και το κρατάμε, όχι, λίγο το ανακατεύεις και ξανά πάλι, μέχρι και να σβέσει τελείως. Να μην κλείσει το μάτι και να μείνει όσο είναι. Όχι, γιατί θέλουμε να του δίνουμε. Mm. Δηλαδή, μόλις δίνεις ότι αρχίζει και σου δένει, τραβάς. Ναι. Δίνεις δυνατά, ξαναβάζεις μέχρι να σβέσει τελείως, να μην έχει κομπάκια μέσα. Τέλεια. Και τώρα πάμε, θα μου κάνεις εσύ. Όχι, δεν έχει κομπάκια. Άμα το ανακατεύεις γρήγορα όπως εσύ, βέβαια και τόσο καλά. Έχει παίξει Χωσέ Κουέρβο πάντως η Ελένη. Σε όλες τις μαγειρικές μέσα. Να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Α, μπράβο. Λοιπόν, τα χέρια μου. Και φίλο, εννοείται εντάξει ότι η Νάνση μου η μπουγάτσα ξέρω ότι είναι με αερόφιλο. Αυτό δεν είναι. Το λέει και κάποιο σωστά, γιατί. Δεν είναι η, η αυθεντική, αλλά επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αερόφιλο στο σπίτι μας, ένα φύλλο κρούστας μας κάνει την ίδια δουλειά και πιο γρήγορα, εντάξει. Δεν γίνεται. Βέβαια, όσοι μπορείτε να κάνετε αερόφιλο, ευχαριστώ πολύ να μου μάθετε και εμένα, που δεν ξέρω. Φίλο. Εγώ θα την κάνω σε ένα ταψάκι. Πρόσεξε να μην σου φουσκώ. Είναι έτοιμη, Ελένια. Είναι έτοιμη. Τη βγάζω τελείως, ναι, δηλαδή. Δείξτε κιόλας. Λοιπόν. Σήκωσε το λίγο να το δούνε. Έχει δέσει, έχει σφίξει. Αυτή εδώ είναι. Και αυτή όπως είναι, τη βγάζετε. Τη βάζουμε σε ένα ταψάκι με μεμβράνη με επαφή από πάνω. Και κλείνεις και το μάτι. Ευχαριστώ. Λοιπόν,
Πόσο έχουμε, κύριε? Αγούστης ξέρει. Έχουμε 2. Ωραία. Βουτυράκι. Εγώ εξαρτάται τώρα πόσο τραγανή ή πόσο φύλλο θέλει στην μπουγάτσα. Εμένα δεν μ' αρέσει να έχει υπερβολικό φύλλο και λίγη γέμιση. Όχι, το νάχει. Τόσο όσο. Να έχει, αλλά θα ήθελα. Πόσο, 2 ή 3 θα έβαζε. Εγώ βάζω 2. 3 και 3, αλλά θα έβαζα και ανάμεσα βούτυρο. Εννοείται ότι βάζει βούτυρο. Ενώ τα πόσα φύλλα. Αυτέ που έφαγε είναι με 2. Κάποιοι τι θέλουν με πιο πολλά φύλλα. Εμένα δεν μ' αρέσει. Να σας πω κάτι. Τι θέλετε εσείς. Εγώ το ψηφίζω το 2 φύλλα. Γενικώ τα πολλά φύλλα κάνουν λίγο καούρα. Γιατί βάζεις και πιο πολύ βούτυρο μετά, ναι. Έχει ένα point. Όχι, είναι, έχει δυσανεξία στο φύλλο. Σε ό,τι υπάρχει έχω γενικά, εντάξει. Αλλά... Η γενικά αλήθεια είναι ότι έξω. Έξω, ξέρεις, δεν βάζουν βούτυρο. Δυστυχώς βάζουν απ' τα άλλα. Βάζουν μαργαρίνη, η οποία δεν βοηθάει και τόσο. Λοιπόν, okay. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στην διαδικασία και κάνουμε την πιο νόστιμη. Πραγματικά το λένε όλοι εδώ στο πλατό. Μπουγάτσα με κρέμα μήλου. Είναι η ώρα λοιπόν εκείνη που ο Δημητράκης μας χρησιμοποιεί τις φωλιάτες του. Έχει φτιάξει μια υπέροχη σιμιγδαλένια γαλακτερή κρεμούλα ολόζεστη. Και τα μιλεράκια δεν θα τα πολτοποιήσει. Όχι! Μπράβο! Έχει σιροπιάσει. Έτσι ώστε. Σε ευχαριστώ. Τώρα, ναι, σε ευχαριστώ. Ότι ώστε θα φατιφάτε να νιώθετε το μιλαράκι να κάνει. Ήτανε και έλεγα τον εαυτό μου, μην το ξεχάσει να το πει, μην το ξεχάσει να το πει. Πραγματικά το μήλο είναι πολύ ωραίο να το νιώσει. Και έλα. Όλα είναι ωραία να τα νιώθει, Δημήτρη. Έχουμε βάλει, σε αυτήν έβαλα ένα φύλλο παραπάνω. Ωραία. Έχω βάλει την κρέμα μου σε ένα κορνέ, δεν είναι ανάγκη να την βάλετε σε κορνέ, το κάνουμε για να πάει πιο γρήγορα. Για να είναι ωραία στην τηλεόραση. Μπράβο, ακριβώς. Θες να βάλει εσύ. Ναι, φυσικά και θέλω, σαν τρελή. Έλα. Ωραία, και έχει γίνει αυτό εδώ τώρα. Αυτό είναι πανέτοιμη τώρα. Αυτή τη βάζετε και σε ένα μπολάκι εδώ σαν κρέμα κανονικά. Καταρχά αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι απλά θα σου σφίξει, την αφήνει να κρυώσει για να σπάσει. Για να έχει ωραία υφή. Και κανέλα μπορείς να βάλεις. Ναι. Αγγελάδα! Άσε με, άσε. Άλλο, θέλει άντρα. Άσε το, θέλει αντρικό χέρι. Έλα! Α, είσαι καλός εσύ. Έμα. Λοιπόν, βάζω την κρέμα. Εννοείται ότι βάζω πολύ κρέμα. Δεν θέλω τσιμπουνιές στη γέμιση και αυτό που θέλω να προσέξετε είναι ότι βάζω τη σοκολάτα από την πάνω μεριά για να μην μου καεί η σοκολάτα. Ποια σοκολάτα θα μου πεις αφού δεν έχεις βάλει? Δεν πειράζει γιατί εγώ ξέρω τι είπατε, αλλά δεν πειράζει. Μέσα έχει το μήλο και το μόνο που βάνω, τρίβω με ένα μικρό πιλεράκι σοκολάτα από πάνω και αυτή έρχεται και λιώνει και καραμελώνει στο φούρνο. Κάτσε λίγο αγάπη μου να το κάνω έτσι. Βάζε. Και θα το ψήσετε στους 170 για περίπου 20 με 30 λεπτά, εξαρτάται το φούρνο. Και τι άλλο, και θα πάρετε και ένα μπουκάλι σοκολατούχο για να το ευχαριστηθείτε. Θα το σταυρώσετε, θα του βάλετε το βουτυράκι. Και in the oven. Αν μπορούμε, Χριστάκο μου, πριν χαιρετήσω τον Δημήτρη, να δείξουμε λίγο το αποτέλεσμα που έχει μείνει ένα δεν κομμάτι. Έχει μείνει αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτή ήταν η μιλοπιτά μας. Θα φροντίσουμε να την ανεβάσουμε. Αυτή ήταν πραγματικά η μιλοπιτά. Πρόσφυγε το ποτήρι, είναι πάνω, μη φύγει. Μην ανησυχείς. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα, το φαγωμένο. Το μυστικό είναι να προσπαθήσουν το σιρόπι για εμένα. Καθόλου τηλεοπτικό αυτό, να ξέρετε, έτσι. Ξεκάθαρα. Αυτό είναι σαν το Instagram. Το έχουμε να το δείχνουμε. Versus reality. Είτε ότι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται. Αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.